Φαντάζομαι πήραν χαμπάρι, και από αυτό ξεκινώ, την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι δημοσιευμένη αρχικώς στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και από το πρωί αναδημοσιεύεται παντού. Διαβάζω. Η Όμικρον θα μπορούσε να δημιουργήσει πιο επικίνδυνες παραλλαγές, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η αύξηση των κρουσμάτων από την Όμικρον παγκοσμίως θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μιας νέας και πιο επικίνδυνης παραλλαγής του ιού, της COVID-19. Αν και η παραλλαγή εξαπλώνεται σαν πύρινη λέλεπα σε όλο τον κόσμο, φαίνεται να είναι λιγότερα παθογόνος και δημιούργησε ελπίδες ότι η πανδημία θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Ωστόσο, η υπεύθυνη διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων του ΠΟΗ, η κυρία Κατρίν Σμόλγουντ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι η αύξηση του ποσοστού των λοιμόξεων θα μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όσο περισσότερο εξαπλώνεται η Όμικρον, τόσο περισσότερο μεταδίδεται και όσο περισσότερο αναπαράγεται, τόσο πιο πιθανό είναι να δημιουργήσει μια νέα παραλλαγή, τονίζει η ίδια. Αυτή τη στιγμή η Όμικρον είναι θανατηφόρος, μπορεί να προκαλέσει θάνατο, ίσως λίγο λιγότερο από τη Δέλτα, αλλά ποιος μπορεί να πει πώς θα εξελιχθεί η Όμικρον? Η δική μας, η παραθυράτη. Η Ευρώπη έχει καταγράψει, λέει το γαλλικό πρακτορείο, περισσότερα από 100 εκατομμύρια κρούσματα COVID από την έναρξη πανδημίας και περισσότερα από 5 εκατομμύρια νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα του 2021. Γεγονός που επισκιάζει οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι σήμερα, προσθέτει η υπεύθυνη της διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων του ΠΟΗ. Και συνεχίζει. Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη φάση με τα ποσοστά των λοιμόξεων να αυξάνονται πολύ γρήγορα στη Δυτική Ευρώπη και ο πραγματικός αντίκτυπος αυτού του γεγονότος δεν είναι ακόμη σαφής. Τι λέει τώρα η κυρία Σμόλου, δεν είναι σαφής? Στην Ελλάδα είναι σαφέστατος. Άμα ακούς παραθυρά τους, ξέρεις. Ενώ σε ατομικό επίπεδο, συνεχίζει, ο κίνδυνος νοσηλείας είναι πιθανόν μικρότερος με την παραλλαγή Όμικρον από ότι με τη Δέλτα, συνολικά η Όμικρον θα μπορούσε να αποτελέσει μεγαλύτερη απειλή λόγω του αριθμού των κρουσμάτων. Και το εξήγησε απλά. Όταν ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται τόσο σημαντικά, είναι πιθανό πολύ περισσότεροι ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις να καταλήξουν στο νοσοκομείο ή ακόμη και να πεθάνουν. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που δεν το λέει τυχαία. Αυτός είναι ο κανόνας στην εξέλιξη των επιδημιών και των πανδημιών. Κάτι που οι ντόπιοι παραθυράτοι αγνοούν όπως φαίνεται και κάποιοι άλλοι ακαταδίωκτοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Ας προσέξουν, γιατί αντί για την πολυπόθητη, όπως την αποκαλούν, ανοσία της αγέλης, μπορεί να καταλήξουμε σε ομικρονία. Ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του, Και το άρθρο συνεχίζει. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέγραψε για πρώτη φορά περισσότερα από 200.000 νέα κρούσματα ημερησίως, αντιμετωπίζει ήδη νοσοκομιακή κρίση λόγω των ελλείψεων του προσωπικού που προκαλεί το κύμα της Όμικρον. Η γειτονική της Γαλλία αναμένεται να πλησιάσει τα 300.000 κρούσματα σύμφωνα με τις αρχές της χώρας ημερησίως. Η κυρία Σμόλγουντ δήλωσε ότι αναμένει παρόμοια σενάρια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη και στα μεγάλα, τονίζει, εξελιγμένα συστήματα υγείας, υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες αυτή τη στιγμή και αυτό είναι πιθανό να επαναληφθεί στην Ευρώπη, καθώς η Όμικρον οδηγεί σε αύξηση των κρουσμάτων. Παγκοσμίως υπάρχουν κατά μέσο όρο περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια νέα κρούσματα την ημέρα, διπλάσια από τον αριθμό που υπήρχε πριν από μία εβδομάδα. Τις τελευταίες 7 ημέρες έχουν μολυνθεί από τον ιό περισσότερα από 11,2 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Τι λέτε τώρα? Οι παραθυράτοι δεν πρέπει να το ξαναδούν? Διότι το βασικό που μας λένε είναι ότι δες τι γίνεται δίπλα σου, στο περιβάλλον σου. Σε ατομικό επίπεδο, λέει ο ΠΟΗ, η αρμόδια του, ο κίνδυνος νοσηλείας είναι πιθανόν μικρότερος με την παραλλαγή Όμικρον από ότι με τη Δέλτα. Πιθανόν. Αλλά συνολικά η Όμικρον θα αποτελέσει μεγαλύτερη απειλή λόγω του αριθμού των κρουσμάτων. Τι λέγαμε από την αρχή αυτής της ιστορίας? Όσο μεγαλώνει η δεξαμενή των κρουσμάτων,
τόσο πιθανότερο είναι περισσότεροι ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις να καταλήξουν στο νοσοκομείο και να πεθάνουν. Τι δεν καταλαβαίνουν.